δεν τον προβληματισμό και δυσαρέσκεια για συνεχόμενα διαιτητικά λάθη εις βάρος της ομάδας σας. Αναφέρεται επίσης ότι η πολιτική των χαμηλών τόνων εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Και από εκεί και πέρα είναι έτσι 3-4 σημεία που έχουν να κάνουν κυρίως με το χθεσινό παιχνίδι. Καταρχήν αναφορά σε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αναφέρεστε σε μια φάση του Λαΐφη σε προηγούμενο παιχνίδι μετά από το Γάσιπι που δόθηκε πέναλτι κόκκινη κάρτα σε αντίθεση με το χθεσινό αγώνα. Για πειθαρχικό έλεγχο για παίχτες που είναι στο στόχαστρο, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι στο όριο και κυτρινίζονται εύκολα ή χωρίς να υποπέσουν σε κάποια παράβαση. Για καταστρατήγηση κανονισμών, για τιμωρησία διαιτών ή επιβράβευση κάποιων άλλων. Και φυσικά στο τέλος καταλήγει, και είναι κάτι που σχολιάζει και ο Νεκτάριος Πεντεβίνος νωρίτερα, ότι αφού αναφέρεται στον Αποέλ σε 6-7 παραγράφους, το τέλος έρχεται, καταλήγει ανακοίνωση και λέει ότι δεν έχει να κάνει σε τίποτα η αναφορά μας με τον Αποέλ ή το ότι θέλουμε να δικαιολογήσουμε την απόδοσή μας στον χθεσινό αγώνα. Μαρίνο. Ναι, καταρχάς η απόδοση στο παιχνίδι είναι ένα πράγμα. Το ότι δεν παίξαμε καλά, νομίζω το παραδεχτήκαμε κι εμείς ήδη. Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ήμασταν τόσο διεκδικητικοί, τόσο επιθετικοί. Δεν παίξαμε τις πολλές ευκαιρίες για γκολ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Μάλιστα. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι του πώς ήταν η απόδοση της διαιτησίας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σε μια σειρά από αγώνες. Η ανόρθωση διαπιστώνει παιχνίδι-παιχνίδι κάποια διαιτητικά φαινόμενα, τα οποία έχει καταγγείλει στα αρμόδια σώματα, έχει επικοινωνήσει γραπτός και προφορικά τόσο με την Επιτροπή Διαιτησίας, όσο και με τον αρχηγητή τον κύριο Χάνς Ρέγκαρτ, ακόμα και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Σταϊκού Τσοκούνη. Ακούσαμε διάφορα λόγια, διάβασαμε διάφορα. Είδαμε τον κύριο Κουτσοκούνη να αναλαμβάνει μια δεσμευσή, όχι μόνο προς την ανθρώπινη, προς όλες τις ομάδες, ότι θα βελτιώσει τα της διαιτησίας. Ωστόσο δεν παρατηρήσαμε βελτίωση. Γι' αυτό και διαρωτούμαστε πού πρέπει να απευθυνθεί το σωματείο, ένα οποιοδήποτε σωματείο, πού πρέπει να πάει για να βρει το δίκιο του όταν αισθάνεται σωστά ή λαχασμένα ότι αδικείται από την διαιτησία. Και από την μια έχει τους πειθαρχικούς κανονισμούς που δεν του επιτρέπουν να εκφράσει την άποψή του, και από την άλλη βλέπει για παράδειγμα να καταγγέλνει διαιτησίες, αλλά οι διαιτητές να ορίζονται και στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν και στα παιχνίδια του σωματείου που το έχει καταγγείλει. Και μάλιστα πολλές φορές να έχουν τις ίδιες συμπεριφορές, να κάνουν τα ίδια λάθη. Τι είναι αυτό που σας ανάγκασε να βγάλετε τώρα την ανακοίνωση και τι περιμένετε να αλλάξει από τη στιγμή που μας λες και εσύ ότι κι άλλες φορές διαμαρτυρηθήκετε γραπτός, προφορικός, είτε και χωρίς να το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος μέσω άλλων οδών, τι περιμένετε να αλλάξει μέσω αυτής της ανακοίνωσης αυτή τη στιγμή? Δεν διαμαρτυρηθήκαμε τις προηγούμενες φορές, ακολουθήσαμε την νόμιμη οδό και στα τελευταία παιχνίδια όπου διαπιστώνουμε αρκετά αυτά τα λάθη, κάναμε υπομονή, δεν προηγήκαμε σε οποιασδήποτε δηλώσεις, ούτε προχτές κάναμε οποιαδήποτε δήλωση για την διαιτησία. Δεν θέλουμε να μιλούμε με βρασμό ψυχής, αλλά όταν μπορείς με καθαρό μυαλό να βάλεις κάποια δεδομένα, να δεις παραδείγματα και να δεις ότι τεκμηριώνονται όλα αυτά τα οποία θεωρείς ως σωστά, θεωρείς ως επιχειρήματα, και με αυτόν τον τεκμηριωμένο τρόπο τα έχουμε παρουσιάσει, θεωρώ, και στην ανακοίνωσή μας, τότε θα πρέπει να αντιδράσεις. Και δυστυχώς δεν είχε μείνει οποιοδήποτε άλλο περιθώριο στην ανόρθωση να αντιδράσει παρά μόνο μέσω από το να δημοσιοποιήσει τα παράπονα της, της πραγματικότητας, όπως της αντιλαμβάνεται η ανόρθωση. Δεν θέλω ούτε εγώ να μπω σε διαδικασία να σχολιάζω την διαιτησία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ήδη θα τιμωρηθούμε μια φορά για την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Δεν θέλουμε να διπλασιάσουμε τις ποινές και τα πρόστιμα, δεν μας περισσεύουν χρήματα. Δεν μπορούμε όλα να δούμε και απραγή να παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν, χωρίς καν να έχουμε το δικαίωμα να εκφράσουμε την άποψή μας στο μέσα από μια επίσημη ανακοίνωση, μια επίσημη τοποθέτηση, η οποία ούτε κατηγορεί κανέναν, ούτε ειρωνεύεται κανέναν, εκφράζει πραγματικότητες. Για αυτούς που λένε ότι είναι ένα μέτρο άσκησης πίεσης εν ώψη του αγώνα κυπέλλου της Τετάρτης, τι απαντάτε? Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να ασκήσουμε οποιαδήποτε πίεση, ούτε ασκήσαμε μέχρι τώρα πίεση στον οποιοδήποτε, ούτε έχουμε σκοπό να το κάνουμε από εκεί και πέρα. Βλέπουμε το πώς
εξελίσσονται κάποια πράγματα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και συνεπώς η όποια πίεση, αν υπάρχει, σίγουρα δεν προέρχεται από την αυτοσύνη. Μάλιστα. Μαρίνα, ευχαριστώ από λόγω και πάλι που δεν είχα περισσότερο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα αύριο μεθαύριο πριν τον αγωνιστή Τετάρτη. Θα μιλήσουμε και περισσότερο για ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.